Είναι ένας τρελός, τρελός κόσμος που σήμερα γιορτάζει. Από χτες δηλαδή γιορτάζει, γιατί χτες 1η Δεκεμβρίου ήταν η επέτειος 100 χρόνων από την ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Θα ήθελα να στείλω έτσι με αυτόν τον τρόπο ένα χαιρετισμό, ενώ ακούμε να παίζει ένας κρητικός χορός που έχει συνθέσει το δεκαετία του 30, ο Νίκος Καλκώτας. Και να πούμε ότι είναι ευτυχής όποιος την ιστορία μελέτησε, γιατί αυτός ούτε τους πολίτες παρακινήσε στην καταστροφή, ούτε ο ίδιος γίνεται άδικος. Ευλογητή και Αγία η ημέρα αυτή, η 1η Δεκεμβρίου 1913. Αιώνων πόθη εξεπληρώθησαν. Αγώνες μακρύ αλένδοξοι εστεφανώθησαν με το έπαθλον το επιμόνος επιζητηθέν και μόνον αρμόζων, την ένωσιν. Ημέρα τιμής μεγάλης αυτή δια την Κρήτην, ημέρα ευτυχίας δια τους Κρήτας. Μακροτάτη είναι η ιστορία των αγώνων της Κρήτης, ισόχρονο σχεδόν με τα έτη της δουλείας αυτής. Αυτά γράφει το τεύχος της κρητικής επιθεώρησης του 1914 που φυλάσσεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Ρέθεμνος. Στα Χανιά κορυφώθηκαν χτες οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Με την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο ιστορικό φρούριο Φυρκά, στο παλιό λιμάνι των Χανίων, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 100η επέτειο της Ένωσης της Κρήτης. Οι εκδηλώσεις στα Χανιά άρχισαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, όταν ναυτική μπάντα και μπάντα της Μεραρχίας Κρητών πεάνιζαν στους κεντρικούς δρόμους των Χανίων. Ακολούθησε επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων, μετά το τέλος της οποίας σχηματίστηκε πομπή για τη μεταφορά της ελληνικής σημαίας στο φρούριο Φυρικά. Τον πανηγυρικό εκφώνησε ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Κουλάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι τα γεγονότα εκείνης περίοδου στέλνουν το μήνυμα ότι όλα κατακτώνται με αγώνες του λαού και άξιους ηγέτες, ικανούς να καθοδηγούν σωστά και να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις. Μετά την ομιλία του κ. Σκουλάκη, οι επίσημοι, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Δήμαρχος Χανίων και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Βενιζέλος Νίκος Παπαδάκης, ύψωσαν την ελληνική σημαία στο φρούριο Φυρκά. Την ίδια ώρα τιμές απέδιδαν με κανονιοβολισμούς η φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού, ενώ γινόταν διέλευση πάνω από τα Χανιά πολεμικών αεροσκαφών F-16 Block 52 από την 115 πτέρυγα μάχης. Ακολούθησε ξενάγηση στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου και παρουσιάστηκε ειδική έκδοση 2 γραμματοσύμων από τα ελληνικά ταχυδρομεία για τα 100 χρόνια της Ένωσης, καθώς έγιναν και τα εγγένεια της βιβλιοθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου που στεγάζεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Παρόντες στις εκδηλώσεις ήταν βουλευτές, δήμαρχοι από όλη την Κρήτη, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και πολλοί πολίτες. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι από μια ειδική έκδοση που έκαναν τα Χανιώτικα Νέα, μια από τις πιο σημαντικές εφημερίδες της ελληνικής περιφέρειας. Εκδίδεται στα Χανιά από τον αγαπητό φίλο, τον Γιάννη Καρδάκη. Και διαβάζω ένα απόσπασμα από τα προλεγόμενα της έκδοσης. Είναι γραμμένα από τον Νίκο Παπαδάκη. Η Κρήτη αγωνίστηκε για την ελευθερία περισσότερο από κάθε άλλο κομμάτι του ελληνισμού. Την 1η Δεκεμβρίου του 2013 οι μακροί και σκληροί αγώνες της δικαιώθηκαν, ελευθερώθηκε και έγινε Ελλάδα. Στη μακριά νύχτα που μεσολάβησε, Ρωμαίοι, Άραβες, Ενετοί και Τούρκοι ασέλγησαν ατέλειο τους αιώνες στο κορμί της και τα κρητικά νιάτα προσφέρθηκαν ολοκαύτωμα σε αμέτρητες επαναστάσεις που συγκλώνησαν τους θρόνους των κατακτητών. Μόνο κατά την ενετοκρατία αριθμούνται 27 επαναστάσεις, στάσεις και κινήματα. Ενώ κατά την περίοδο της δημοκρατίας έγιναν 10 επαναστάσεις γεμάτες από δάκρυα και αίμα.
η θρησκευτική τρομοκρατία και οι γενοκτονίες δεν έκαμψαν την αδάμαστη ψυχή και οι κάτοικοι της παρέμειναν Έλληνες και χριστιανοί ορθόδοξοι. Θα δούμε τώρα κάποια βίντεο που κατόρθωσα και απέσπασα από το YouTube. Δεν είναι η ποιότητά τους η αναμενόμενη, γιατί είναι από φιλμς της εποχής. Και θα δούμε το πρώτο που συνδέει τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον πρωτεργάτη της Ένωσης και μεγάλο πολιτικό για την Ελλάδα κατόπιν. Δύο χρονών είναι ο μικρός Λευτέρης όταν ξεσπά στην Κρήτη η επανάσταση του 66. 230 επαναστάσεις έγιναν σε αυτό το νησί μέχρι να αποτινάξουν οι κριτικοί το ζυγό της κλαδιάς τους. Πάρε τη ράχη του βουνού και ανέβα πέτρα πέτρα και κάθε πέτρα που πατάς και έναν αγώνα μέτρα. Οι φλόγες του Αρκαδιού σκορπίζουν για λίγο τα σκοτάδια της κλαδιάς. Για λίγο, γιατί και η επανάσταση του 1866 πνίγεται στο αίμα της. Μάταια φωνάζει ο Ουγκό και ο Γκαριμπάλντι ότι ο λαός που έχει να επιδείξει τέτοια φοβερά επεισόδια σαν του Αρκαδίου είναι άξιος να τύχει της ευνοίας των μεγάλων. Το γραφείο αυτό ξενυχτάει επάνω του μελετώντας ο Βενιζέλος. Υποθέσεις, δικογραφίες, αλλά και γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά. Την ίδια εποχή ο Βενιζέλος αρχίζει να ασχολείται με την πολιτική. Η υψηλή πύλη με ειδικό προνόμιο επιτρέπει να γίνονται στα Χανιά εκλογές. Βενιζέλος πρωτοβγαίνει βουλευτής το 1889 με το κόμμα των Φιλελευθέρων, το κόμμα των Ξυπόλυτων. Είναι τότε μόνον 25 χρονών. Σε λίγον καιρό όμως, ο νεαρός βουλευτής έρχεται σε προστριβές με τον Τούρκο διοικητή και αναγκάζεται να φύγει κρυφά στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω του την πολιτική, τη δικηγορία και τη Μαρία. Τα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από το θάνατο της Μαρίας ως την επανάσταση του 1897, ο Βενιζέλος σιγά σιγά ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Γιατί το 97 η Κρήτη ξαναζώστηκε στις φλόγες. Παντέρνη Κρήτη. Οι Τούρκοι βάζουν φωτιές στις χριστιανικές συνοικίες των Χανιών και οι κριτικοί αρπάζουν τα όπλα και ανεβαίνουν στο κροτήρι. 2.000 επαναστάτες με τον Βενιζέλο μπροστά υψώνουν τις σημαίες Λευτεριάς αντίκριστα φορικτά των μεγάλων δυνάμεων και εκδίδουν ψήφισμα ζητώντας την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Οι δυνάμεις απαιτούν να κατεβεί η σημαία. Οι επαναστάτες αρνούνται και ο Ιταλός ναύαρχος Κανεβάρο διατάζει τον βομβαρδισμό της. Η σημαία πέφτει και τε ο Σπύρος Καγιαλεδάκης, κάνοντας κοντάρι το κορμί του, στυλώνει τη σημαία της Κρήτης πάλι ψηλά. Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωση. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Επάνω στο ίδιο αυτό σεντούκι που ο Βενιζέλος χρησιμοποιεί και για κρεβάτι όταν δεν φυλάει έξω σκοπός, ο δικηγόρος επαναστάτης συντάσσει το πρώτο του διπλωματικό έγγραφο. Ύστερα από την ηρωική αντίσταση των επαναστατών, η Κρήτη κηρύσσεται αυτόνομη πολιτεία. Οι δυνάμεις δέχονται ως αρμοστή του νησιού τον πρίγκιπα Γεώργιο. Με έξαλλο ενθουσιασμό ο κρητικός λαός υποδέχεται τον πρίγκιπά του στο λιμάνι της Σούδας στις 9 Δεκεμβρίου του 1898. Τα πανηγύρια και τα γρένδια κρατάνε μέρες, καθώς ο πρώτος αέρας της Λευτεριάς φυσάει στην Κρήτη. Οι άντρες του τραγουδούν μανδυνάδες,
Τα κορίτσια κεντούν τη φιγούρα του στα πρικιά του. Εγώ, ο ύπατος αρμοστής των δυνάμεων, δέχομαι να κυβερνήσω τον κρητικό λαό. Και θα τον κυβερνήσω ως ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας. Ποντίζον δια την ευημερία αυτού. Είπατε υψηλότατε ότι θα μας διοικήσετε όπως ο Μέγας Πέτρος. Το πρώτο που ζητούμε από εμάς είναι να μην γίνουνε σφαγέ. Αρκετό αίμα έχει χυθεί στους τόσους αγώνας της Κρήτης. Στην αρχή, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ως υπουργός δικαιοσύνης, συνεργαζόταν αρμονικά με τον πρίγκιπα. Αργότερα όμως διαφωνεί μαζί του και υποβάλλει δύο φορές παρέτηση. Ο πρίγκιπας δεν τη δέχεται. Και ξαφνικά, με υπόδειξη του συμβούλου του Παπαδιαμαντόπουλου, τον απολύει. Βενιζέλος αντιδρά και με τα άρθρα του «Γεννηθεί το φως» αρχίζει αγώνα εναντίον της απολυταρχίας του πρίγκιπα. Ο Βενιζέλος είχε προτείνει μετά τη λήξη της θητείας του πρίγκιπα να ανακηρυχθεί η Κρήτη πραγματικά αυτόνομη πολιτεία, να φύγουν τα ξαναστρατεύματα και να ενωθεί τελικά με την Ελλάδα. Ο Γεώργιος αντέκρουσε την πρόταση και κήρυξε σταυροφορία εναντίον του, εμφανίζοντάς τον ως ανθενωτικό και πράκτορα των ξένων δυνάμεων. Περιοδεύει ο ίδιος την Κρήτη και προπαγανδίζει εναντίον του Βενιζέλου. Το ίδιο κάνει και ο Μητροπολίτης Κρήτης Ευμένιος, που φτάνει μάλιστα σε σημείο να λέει ότι ο ψηφίζων βενιζελικούς υποψηφίους προδότας ψηφίζει. Ακόμα και τον πεθαμένο πατέρα του θίγει. Ο Βενιζέλος αντιδρά κατά του Μητροπολίτου και καταδικάζεται σε 15 μέρες φυλακή στο Ιτζεδίν. Έτσι, στις 10 Μαρτίου του 1905, από βραδείς τυχοκολούνται στα Χανιά προκηρύξεις. Αδελφοί, οι ελπίδες μας περί ενώσεως διεψεύστησαν. Μέσα από αυτά τα βουνά και τα φαράγγια, ο Βενιζέλος φτάνει νύχτα στο Θέρισο και κηρύσσει την Επανάσταση. 1500 κρητικοί τον ακολουθούν από την πρώτη στιγμή. Ο Βενιζέλος με τους ηρωικούς συντρόφους του οργανώνει το στρατηγείο του και υψώνει τη σημαία της Επαναστάσεως του Θερίσου. Ο νεαρός δικηγόρος, αντάρτης τώρα, αγωνίζεται για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, η κρητική χωροφυλακή εκδίδει ένταλμα συλλήψεώς του. Στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός Ελιγιάννης καταδικάζει το Θέρισο. Όμως ο Κακλαμάνος, ο Ποπ, ο Κανελίδης και ο Καλαποθάκης δηλώνουν ότι οι εφημερίδες τους θα υποστηρίξουν την επανάσταση του Βενιζέλου. Το κράτος του Θερίσου είναι πια γεγονός. Βγάζει δική του εφημερίδα και τυπώνει τα επίσημα πρακτικά της Εθνοσυνελεύσεως. Εκδίδονται χαρτονομίσματα για τις ανάγκες του πολέμου. Τυπώνονται γραμματόσημα με την εικόνα του βασιλιά της Ελλάδος, Γεωργίου. Τα δύο μικρά του αγόρια, ο Κυριάκος και ο Σοφοκλής, βρίσκονται δίπλα του.
Ξένοι δημοσιογράφοι επισκέπτονται το Θέρισο και γράφουν για την Επανάσταση. Από όλη την Κρήτη μεταφέρονται εφόδια για το στρατόπεδο των Επαναστατών. Ο αγώνας στο Θέρισο συνεχίζεται μέχρι που ο πρίγκιπας παρετείται και φεύγει από την Κρήτη. Η Κρήτη είναι πια αυτόνομη πολιτεία και ο Βενιζέλος ενισχύει τώρα με κριτικούς τους Μακεδονομάχους. Ο Παύλος Μελάς έπεσε ηρωικά και η Ελλάδα αγωνίζεται να σώσει τη Μακεδονία. Η φήμη του Βενιζέλου έχει ξεπεράσει τώρα τα όρια της Κρήτης. Στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα τον αποκαλούν σωτήρα του έθνους. Θεωρούν ότι είναι ο μόνος ικανός να ξεπλύνει την ντροπή του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 97 και να οδηγήσει την Ελλάδα στα πεπρωμένα της. Έτσι, ο στρατιωτικός σύνδεσμος, μετά την επανάσταση στο Γουδί το 1909, καλεί τον Βενιζέλο να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και έρχεται τότε ο Βενιζέλος στην Αθήνα. Είναι μόνο 44 χρονών, όταν παίρνει από τον βασιλιά Γεώργιο το 1910 την εντολή του σχηματισμού της πρώτης κυβερνήσεώς του στην Ελλάδα. Πανίσχυρος τώρα ο Βενιζέλος καταστρώνει τα σχέδιά του για την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας. Τα σύνορα τότε της Ελλάδος ήταν μέχρι τη Μελούνα. Ο Βενιζέλος προετοιμάζει διπλωματικός και στρατιωτικός τα πάντα. Στο πρόσωπό του επαληθεύεται η ρίση του Αριστοτέλη. Κυβερνάν εστί προβλέπιν. Συνεχίζω το μικρό αυτό αφιέρωμα στην ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα, διαβάζοντας από το αφιέρωμα που έχει κάνει η εφημερίδα Τα Χανιώτικα Νέα, ένα ποίημα του Βαγγέλη του Κακατσάκη. 1η Δεκεμβρίου 1913. Επιστροφή στην ημέρα εκείνη. Στη χειροπιαστή πραγματικότητα της πρώτης λέξης της φοβερής εποδού. Ένωσης ή θάνατος. Για να δουν τα μάτια, να φουγκραστούν τα αυτιά, να ψάψουν τα χέρια, να μυρίσει τη μύτη, να γευτεί η γλώσσα, να νιώσει ο νους το σώμα της γιορτής. Όπως οι παππούδες μας, τι η καρδιά πολλές φορές τους έχει εξεγελάσει στο φρικτό φυρκά. Εδώ όπου η σημαία της Ελλάδας για πρώτη φορά επισήμως κυμάτισε στον κριτικό ουρανό, στέλνοντας πρωτίστως το γλυκί της ελευθερίας άλπισμα εις τας ψυχάς, εωπίε δεν ευτύχησαν να ζήσωσιν. Είναι από την ποιητική συλλογή του Βαγγέλη Καρκατσάκη, «Όταν γίνεις ποίημα». Θα δούμε τώρα άλλο ένα φιλμ, ένα βίντεο, το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο καλής ποιότητας, αλλά για αρχιακούς λόγους βλέπετε το αρχείο της ΕΡΤ είναι κλειστό χάρη του μαύρου της κυβέρνησης και έτσι δεν μπορούσαμε να βρούμε καλύτερης ποιότητας βίντεο. Στο αρχείο της ΕΡΤ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολύ καλά βίντεο, αλλά ευχαριστούμε τον κύριο Καψή για τη φροντίδα που έχει κάνει για αυτά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χωρίς εκπροσώπηση στα μέσα. Ό,τι θέλει λέει, δεν δέχεται ερωτήσεις, τα έχει καταργήσει αυτά. Δημοκράτης άνθρωπος είναι και θέλει να λέει ότι είναι και δημοσιογράφος. Ευτυχώς η Ένωση τον έχει διαγράψει βέβαια, το πειθαρχικό. Κάποιοι φρόντισαν γι' αυτό. Θα δούμε λοιπόν ένα ακόμα βίντεο από την Ένωση. Η Κρήτη ενώνεται πια και τυπικά με την Ελλάδα. Δεκέμβριος 1913. Η Κρήτη είναι επιτέλους ελληνική. Οι κανονιές διαλαλούν παντού το χαρμόσυνο άγγελμα ότι οι αγώνες τόσων ετών δικαιώνονται. Σύμβολο της ένωσης με την Ελλάδα είναι ο παλιός επαναστάτης του Θερίσου, ο τωρινός πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος, που αποβιβάζεται στο νησί και αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του. Τα Χανιά γιορτάζουν το μεγάλο γεγονός. Τα Χανιά που πρωτοστάτησαν στους απελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης. Τα καφενεία, οι δρόμοι και το παλιό λιμάνι είναι σημειοστολισμένα.
Στο λιμάνι φτάνει και ο Κωνσταντίνος. Οι κριτικοί έχουν λησμονήσει τον πρίγκιπα Γεώργιο, τον αδελφό του. Ο στρατιλάτης των Βαλκανικών πολέμων συμβολίζει και τη δική του ένωση με την Ελλάδα. Μεταβαίνει στο Φρούριο με την ακολουθία του για το γιορτασμό της Μεγάλης ημέρας. Ο κόσμος θυμάται τα πάθη της Κρήτης για να είναι διπλή η χαρά της στιγμής. Στην επανάσταση του 1897, η πόλη και οι κατοικοί της δέχτηκαν ακέραιο το τουρκικό μένος. Μετά την αυτονόμηση του νησιού, ο πολυάριθμος τουρκικός πληθυσμός άρχισε σταδιακά να μεταναστεύει στη Μικρά Ασία. Από τα ορλοφικά το 1770 στην επανάσταση του 1821, από την εξέγερση του 1841 στη Μεγάλη Επανάσταση του 1866-69, μετά στη νέα εξέγερση του 1895-97 και τέλος στο κίνημα του 1905 στο Θέρισο, οι κριτικοί δεν έπαψαν ποτέ να διεκδικούν πρώτα την ελευθερία τους από τον Οθωμανικό ζυγό και όταν εξασφάλισαν αυτόνομο καθεστώς την ένωσή τους με την Ελλάδα. Στον Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη, ενός κατεξοχήν κρητοκεντρικού, ας επιτραπεί ο νεολογισμός, και εν ταυτό οικουμενικού συγγραφέα, υπάρχει μια μικρή ένθετη αφήγηση που, όπως πιστεύω, δείχνει καθαρά μια από τις αγαθές ιδιαιτερότητες του νησιού και των ανθρώπων του. Γράφει ο Γιώργης Γιατρομανολάκης, ομότιμος καθηγητής κλασικής ελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και συγγραφέας, στο αφιέρωμα αυτό που έχω πάρει από τα Χανιώτικα Νέα. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο Καζαντζάκης είναι εκείνος ο συγγραφέας που, επικεντρωμένος στην Κρήτη και θρεμένος από τον πολιτισμό και την ιστορία της, ανάγει το νησί σε έναν οικουμενικό κέντρο ιδεατό, ωστόσο και σε μεγάλο βαθμό εξειδανικευμένο. Ο παππούς μου, λέει λοιπόν σε κάποιο σημείο ο Καζαντζάκης, από τη γενιά της μητέρας μου, σε ένα χωριό της Κρήτης έπαιρνε κάθε βράδυ το φανάρι και γύριζε μια βόλτα στο χωριό να δει μπας και ήρθε κάποιος ξένος. Τον κουβαλούσε στο σπίτι, του δίνε μπόλικα και έτρωγε και έπινε. Κάθονταν έπειτα στο μεντέρι, άναβε το μακρύ τσιμπούκι, γυρνούσε προς το μουσαφύρι του. Είχε φτάσει η ώρα της πληρωμής και του έλεγε προστακτικά, «Λέγε, τι να πω γέρο μου στο Γιώργη, τι είσαι, ποιος είσαι και από πού έρχεσαι. Τι χώρες και τι χωριά είδα τα μάτια σου. Όλα, όλα να τα πεις. Εμπρός λέγε». Είναι μια χαρακτηριστική εικόνα της φιλόξενης Κρήτης. Της Κρήτης που όσοι επισκέφτονται και στα πιο μικρά χωριά θα βρουν πάντα κάποιον να τους φιλέψει ρακί, στραγάλια και φιστίκια. Θα πάμε τώρα σε ένα είδος μουσικού διαλύματος που κάνουμε συνήθως αυτή την ώρα, από μια εκδήλωση που έκαναν την Άνοιξη τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, αλής του μνήμης και αυτά, όχι άνθρωποι προς Θεού, σαν μουσικό σύνολο δεν υπάρχει, τα κατάργησε μαζί με την ΕΡΤ και τον πολιτισμό όλο που κουβαλούσαν όλοι όσοι εργάζονται εκεί πέρα. Αυτή η κυβέρνηση των απολύσεων και της υπάκουης στην Τρόικα, στις εντολές της Τρόικα. Ας πάμε να δούμε αυτό από αυτή την εκδήλωση που έγινε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Thank you.
στα στεριά ποτέ. Μετά από αυτό το μικρό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, θα πάμε στην σημερινή πραγματικότητα, σε αυτή την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο στη χώρα, αλλά είναι μια πραγματικότητα που διατρέχει όλη την Ευρώπη και πάρα πολύ σπουδαίοι Ευρωπαίοι πολιτικοί ασχολούνται με την επίλυση της κρίσης που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως του Νότου αυτή τη στιγμή, αν και όπως δείχνουν τα πράγματα η κρίση σιγά σιγά επεκτείνεται, γιατί είναι μια από αυτές τις περιόδους που αυτό το οικονομικό σύστημα που από πολλούς έχει θεωρηθεί έχει δαιμονοποιηθεί, έχει θεωρηθεί του διαβόλου. Εν πάση περιπτώσει, έχει θεωρηθεί των ολίγων. Είναι μια νέα μορφή ολιγαρχίας αυτή. Έτσι λοιπόν, διάλογο για το ρόλο της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία εξόδου από την παρούσα κρίση κάνουν από τις στήλες της εβδομαδιαίας εφημερίδας Die Zeit δύο πρώην σημαίνοντες της γερμανικής πολιτικής κοινής. Ο πρώην καγκελάριος Helmut Schmidt και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Γιώσκα Φίσερ. Η συζήτηση είναι εξαιρετικά ζωντανή, πρωτότυπη έως προκλητική, με απεσιόδεξες πινελιές για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωταγωνιστικό ρόλο της Άγγελα Μέρκελ. Να σημειώσουμε ότι ο εικονιζόμενος εδώ, ο Χέλμουντ Σμιτ, είναι σοσιαλδημοκράτης και ο Γιώσκα Φίσερ είναι πράσινος, οικολόγος δηλαδή. Τη θέση που έχει εκφράσει παλαιότερα ότι η Ευρώπη χρειάζεται πραξικόπημα επιχειρεί να αναλύσει μεταξύ άλλων ο Χέλμουντ Σμιτ. Χρησιμοποίησα τη λέξη πραξικόπημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Λέει, επειδή σκέφτηκα να βλέπουν καλύτερα το Σμιτ, αυτό είναι η φωτογραφία αργότερα. Χρησιμοποίησα τη λέξη πραξικόπημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέει ο Χέλμουντ Σμιτ, επειδή σκέφτηκε ότι από μόνο το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να καταθέσει νόμο που να ρυθμίζει τα παλιά και τα παρόντα χρέη. Αυτό δεν επιτρέπεται, το διακόπτει ο Γιώσκα Φίσερ. Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη πραξικόπημα, επιμένει ο Χέλμουντ Σμιτ. Αυτό που εννοούσα είναι μια συνειδητή υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου, γνωρίζοντας ότι αυτό θα προκαλούσε εξέγερση και θα οδηγούσε σε τεράστια αναστάτωση. Ο πρώην καγκελάριος υποστηρίζει ότι επί της εποχής του ήταν άγραφος κανόνας η πολιτική σύμπλευση με τη Γαλλία. Εδώ μαθαίνουμε και την άποψη ότι αυτός ήταν ο λόγος που δέχτηκα, λέει ο Σμιτ, να ενταχθεί η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνώριζα ότι η Ελλάδα δεν ήταν μια κρατική οντότητα με την οποία θα μπορούσες να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι. Η Ελλάδα δεν ήταν όριμη να γίνει δεκτή στην κοινή αγορά, αλλά ο Ζισκάρ Ντεστέν ήταν πεπισμένος για το αντίθετο, επειδή η χώρα αυτή βγήκε από τη δικτατορία με τις δικές της δυνάμεις, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Τώρα, με ποιες δικές της δυνάμεις είναι μια άλλη ιστορία. Την θυμίζουμε εμείς ότι την αναγγελία ότι πέφτει η Χούντα την είχε κάνει ο Κίσιντζερ από την Ουάσιγκτον. Σε άλλο σημείο, ο Γιώσκα Φίσερ αναφέρεται στην Ελλάδα και στο παράδοξο, όπως αποκαλεί, τη συνταγή σε εξόδου από την κρίση. Όσο περισσότερο οι Έλληνες παίρνουν μέσα λιτότητας, τόσο περισσότερο συρρυκνώνεται η οικονομία και κατ' επέκταση μεγαλώνει το χρέος. Ο διακανονισμός των παλαιών χρεών είναι ένα πρόβλημα που αποφεύγουμε συνεχώς να επιλύσουμε και ο λόγος είναι προφανής, επειδή αυτό θα σήμαινε κόστος για μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια προοπτική κοινής ανάληψης χρέους, πείτε το ευρωομόλογο ή όπως θέλετε. Χωρίς κοινή ανάληψη χρέους δεν προχωράει τίποτα. Αυτές είναι οι απόψεις δύο πολύ σπουδαίων πολιτικών που έχουν περάσει από τη γερμανική σκηνή, από την πολιτική σκηνή. Και τώρα πάμε πάλι σε ένα άλλο δημοσίευμα της Deutsche Welle, που κάποιοι όροι της Τρόικας αναφέρει είναι αντίθετοι με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλές από τις δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα και από την Τρόικα συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρεται σε νομική έκθεση κατ' εντολή των Αυστριακών και Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Σε νομική γνωμοδότηση του Γερμανού Πανεπιστημιακού Καθηγητή Ανδρέας Φίσερ Λεσκάνο, αυτός είναι στη φωτογραφία που είδαμε πριν, κατ' εντολή του Αυστριακού Επιμελητηρίου Εργαζόμενων της Ομοσπονδίας Αυστριακών Συνδικάτων και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων, υποστηρίζεται ότι κάποιες από τις υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν, που συμμετέχουν στην Τρόικα, συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, συνιστούν παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, με δεδομένο ότι η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει ενσωματωθεί στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα, οι μειώσεις μισθών παραβιάζουν το δικαίωμα της ελεύθερης σύναψης συλλογικής σύμβασης. Ιδιαίτερα επικριτική είναι η έκθεση Γερμανού νομικού έναντι της Τρόικας και των μέτρων λιτότητας που αυτή υπαγορεύει. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η Τρόικα πραγματοποίησε υπερβολικά δυσανάλογες παρεμβάσεις στο εργασιακό δίκαιο και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μειώσεις μισθών παραβιάζουν τα θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης σύναψης συλλογικής σύμβασης, ενώ άλλες δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα παραβιάζουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην εργασία, στην κατοικία, στην κοινωνική ασφάλεια και την ιδιοκτησία. Παρεμβάσεις όπως οι περικοπές των κατώτατων μισθών, η εφαρμογή των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων και οι περικοπές στο σύστημα υγείας δεν καλύπτονται νομικά από το ευρωπαϊκό δίκαιο, αναφέρεται στην έκθεση. Ενώ όλα αυτά δεν υπήρχε επαρκή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα μιλάμε για δημοκρατία μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ας πούμε συμβουλευτικός. Η Κομισιόν κάτι κάνει ό,τι γουστάρει. Ο Γερμανός καθηγητής εκτιμά ότι θα μπορούσε να έχει επιτυχή έκβαση μια προσφυγή ακύρωση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
με αντικείμενο τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παράβαση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων. Μάλιστα, η προσφυγή θα μπορούσε να έχει επιτυχία, ιδίως αν ασκούσε το Ευρωπαϊκό, Κοινοβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μπορούσε να γίνει προσφυγή εναντίον των ενεργειών των κρατών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ακόμα και το Διεθνές Δικαστήριο θα μπορούσε να ασχοληθεί με το ζήτημα κατά πόσον είναι συμβατές αυτές οι υποχρεώσεις με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, την περιβόητη ILO, και στα Ηνωμένα Έθνη μπορεί να γίνει προσφυγή εναντίον μεμονωμένων κρατών, παρατηρεί ο Γερμανός Πανεπιστημιακός. Βέβαια, αυτό θα ήθελε να υπάρχει και μια κυβέρνηση που θέλει να βάλει, να προτάξει τα στήθη της, να δώσει γροθιά στο μαχαίρι, αλλά η υπάκουη κυβέρνηση που έχουμε στις εντολές της Τρόικα νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ούτε οι υπάκουοι βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο να προσπαθήσουν να κινήσουν μια τέτοια προσπάθεια μέσω του Ευρωκοινοβουλίου. Νομίζω ότι μπορούμε να τα ακούμε από κάποιους ανθρώπους, μπορούν να τα υποστηρίζουν κάποια εργατικά συνδικάτα, μια και τα δικά μας εργατικά συνδικάτα έχουν αποδειχτεί εντελώς αδύναμα μπροστά σε αυτή τη λέλαπα εναντίον των εργατικών σχέσεων που έχει προκύψει στη χώρα. Εκείνο που επισημαίνεται επίσης είναι ότι ό,τι περιμέναμε από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, από τη συμμετοχή μάλλον των σοσιαλδημοκρατών στην μεγάλη κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία, θα πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες έχουν ξεχάσει, είναι σαν τους δικούς μας σοσιαλιστές εδώ του ΠΑΣΟΚ ας πούμε, που έχουν ξεχάσει τι θα πει κοινωνικό κράτος. Βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος δεν ακούει γιατί είναι κουφός από ό,τι έχουμε καταλάβει σε ό,τι θέματα υπάρχουν για κοινωνικό κράτος και γι' αυτό συμπλέει με τον κύριο Σαμαρά που βέβαια ανήκει σε άλλη κατηγορία. Δεν έχει τη λέξη σοσιαλισμός, είναι από αυτούς που την απέφχεται τη λέξη σοσιαλισμός. Σοσιαλισμός δηλαδή με την έννοια του κοινωνικού κράτους. Τώρα δήθεν παλεύουν για να σώσουν κάποια πράγματα τα οποία τα έχουν υπογράψει και το έχουν ξεχάσει ότι τα έχουν υπογράψει, αλλά τώρα που τους βγαίνουν μπροστά και κάποιοι βουλευτές δεν μπορούν να πάνε στα χωριά τους γιατί στα καφενεία τους περιμένουν λεμονόκουπες και λάχανα, τα θυμηθήκανε. Λοιπόν, στις 14 Δεκεμβρίου περιμένουμε να δουν τι θα πούν οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες. Και παρά το σκεπτικισμό για τα μέλη του κόμματος, την πλειοψηφία τους αναμένεται να εγκρίνουν το μεγάλο συνασπισμό της Γερμανίας και να πάρουν και σχεδόν τα μισά υπουργεία. Σε μια εβδομάδα αρχίζει η συμπεφωνημένη διαδικασία ισοκομματικών εκλογών στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, χωρίς ωστόσο στοιχείο θρίλερ σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά. Αν και εφτασφράγιστο μυστικό είναι η σύνθεση της νέας κυβέρνησης, ο πρόεδρος του κόμματος Ζίγμαρ Γκάμπριελ αποκαλύπτει ότι τα μισά υπουργεία θα καταλάβουν γυναίκες. Η νέα κυβέρνηση του Μεγάλου Συνασπισμού κρέμεται από την ετιμιγορία 475.000 μελών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Δυσάρεστες εκπλήξεις δεν αναμένονται. Το αποτέλεσμα της νεότερης δημοσκόπησης είναι σαφές. 79% των Γερμανών ψηφοφόρων των δύο χριστιανικών κομμάτων, δηλαδή του κόμματος κυρίας Μέρκελ και των Βαβαρών χριστιανοκοινωνιστών, και 78% αυτών που ψηφίζουν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, εκφράζονται υπέρ της συγκρότησης κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία, στη βάση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Παρά το ξεκάθαρο μήνυμα της δημοσκόπησης, ηγετικά στελέχη των σοσιαλδημοκρατών εξακολουθούν να εκφράζονται με επιφύλαξη για την έκβαση του επικείμενου κομματικού τους δημοψηφίσματος. Μάλιστα, η Γενική Γραμματέας του S5, Ανδρέα Νάλες, από τις στήλες της εφημερίδας Die Welt, προειδοποιεί τα μέλη ότι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η τυχόν απόρριψη της κυβερνητικής συμφωνίας θα είχε συνέπειες σε ολόκληρη την κομματική ηγεσία.
Με άλλα λόγια, ένα όχι θα οδηγούσε στην παρέτησή της. Τώρα, αν η βάση ενδιαφέρεται τόσο πολύ τι θα πάθει η ηγεσία, αυτό να το κρίνουν και, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ, που η ηγεσία παραμένει αταλάντευτη παρά τη συρρήκνωση του κόμματος σε περιθωριακό από κυβερνητικό. Θα πάμε, φύγουμε τώρα από τη Γερμανία και θα πάμε στη Γαλλία, όπου οι Γάλλοι ασφιχτιούν από τις επερχόμενες φορολογικές αυξήσεις και διαισθάνονται σημάδια κοινωνικής έκρηξης. Ο επικεφαλής του αριστερού μετώπου Μελανσόν κάλεσε σε φορολογική εξέχερση. Είναι μένει όμως ατάραχος ο πρόεδρος Ολάντ. Η γκρίνια για την ανεργία και την αύξηση της φορολογίας από τον Ιανουάριο αποτελεί μόνιμο στοιχείο της καθημερινότητας, σε σημείο που το 40% των Γάλλων θεωρεί πιθανή μια κοινωνική έκρηξη τους επόμενους μήνες και ένα 27% το πιστεύει με τα βεβαιότητας. Ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες διαδηλώσεις στη Γαλλία και με όρους πολιτικούς τους κινδύνους κοινωνικής έκρηξης αισθάνονται όχι μόνο τα άκρα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, αλλά και οι ψηφοφόροι του δεξιού κόμματος, ενώ οι ψηφοφόροι των σοσιαλιστών εμφανίζονται λιγότερο απεσιόδοξοι. Δεν βλέπουν και αυτοί ότι η δημοτικότητα του Προέδρου Ολάντ πάει κατά διαβόλου. Οι προγραμματισμένες για τις αρχές του χρόνου αυξήσεις στο ΦΠΑ από 7% στο 20% και από 5,5% για ορισμένα προϊόντα στο 10% είναι το νέο φόβητρο για τους καταναλωτές, που μαζί με τις φορολογικές αυξήσεις στα εισοδήματα συμβάλλουν στην ατέλειωτη γκρίνια των Γάλλων. Έτσι έχει γίνει συνήθεια κάθε Σαββατοκύριακο να παραλύουν οι κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας από τις διαδηλώσεις. Σήμερα στο πεζοδρόμιο κατέβηκαν οι οπαδοί της άκρας αριστεράς με επικεφαλής τον Ζαν-Λικ Μελανσόν και συνθήματα κατά της φορολογικής αδικίας. Αρκετές χιλιάδες συμμετείχαν σε πορεία από το νότιο Παρίσι προς το Υπουργείο Οικονομίας. «Είμαστε στο 1788», δήλωσε ο Μελανσόν, ένα χρόνο δηλαδή πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. «Η σημερινή είναι η πορεία για τη φορολογική επανάσταση», συμπλήρωσε, ήταν η δηλώση που έκανε χτες, ζητώντας να ακυρωθούν όλες οι αυξήσεις. Βέβαια, η γκρίνια έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, με τους κοκκινοσκούφιδες της Βρετάνης να διαμαρτύρονται κατά των φόρων και ιδιαίτερα του περιβαλλοντικού εκοτάξ. Επικρίνεται ιδιαίτερα ότι στους δρόμους κατεβαίνουν εργαζόμενοι και αφεντικά μαζί, πράγμα που δεν το αντιλαμβάνεται ο Μελανσόν, γι' αυτό και μιλάει για περιφερειακή ανοησία. Προχθές πάντως γύρω στους 4.500 φορτηγατζίδες έβαλαν φρένο, φόρεσαν και αυτοί το κόκκινο σκούφο κατά του φόρου Ecotax και για πολλές ώρες παρέλυσαν την κυκλοφορία σε πολλούς αυτοκινητόδρομους της Γαλλίας. Ο μόνος παραμένει μυστηριωδώς ασάλευτος μπροστά σε όλη αυτή την κοινωνική ταραχή είναι ο Φρανσουά Ολάντ. Τα σενάρια ανασχηματισμού δεν φαίνεται να τον επηρεάζουν, συνεχίζει το δρόμο που έχει χαράξει και που προφανώς είναι ξεκάθαρος μόνο για τον ίδιο. Οι δημοτικές εκλογές του Μαρτίου θα δείξουν κατά πόσο η τακτική του θα κερδίσει. Η γαλλική οικονομία λοιπόν ασθενεί. Η αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και η βιομηχανία της χώρας βρίσκονται στα όρια τους. Η πρόσφατη υποβάθμιση από την Standard & Poor's επιβεβαιώνει δυσίωνες προβλέψεις που είχαν προηγηθεί. Για μεγάλο διάστημα, η Γαλλία θεωρούνταν ο ισχυρός εταίρος στο πλευρό της Γερμανίας, ένα δεύτερο ασφαλές λιμάνι στη δοκιμαζόμενη από την κρίση Ευρώπη. Πρόσφατα όμως, η Standard & Poor's υποβάθμισε εκ νέου την πιστοληπτική ικανότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, εκτιμώντας ότι οι δρομολογηθήσεις μεταρρυθμίσεις δεν θα συμβάλλουν στη μεσοπρόθεσμη σταθεροποίηση της γαλλικής οικονομίας. Κινδυνεύει να βρεθεί η Ευρώπη αντιμέτωπη με μια δεύτερη Ισπανία, και μάλιστα πολύ ισχυρότερη, σχολιάζει ο Χένρικ Ούντερβέντε από το Γερμανογαλλικό Ινστιτούτο. Η γαλλική οικονομία δεν πάει καλά, υπάρχει πρόβλημα ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι προοπτικές για την ανάπτυξη είναι συγκρατημένες. Σε αυτή την κρίση έρχεται να προστεθεί και η πτώση της βιομηχανίας, της βιομηχανικής παραγωγής, όπου έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια η απασχόληση. Επιπλέον,
η κρίση χρέους που προστέθηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Πρόκειται λοιπόν για μια σειρά προβλημάτων με τα οποία είναι αντιμέτωπη η γαλλική κυβέρνηση και έτσι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να αντιδράσει κάποιος γρήγορα και πιστικά. Η γαλλική βιομηχανία αντιμετωπίζει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον, η ανεργία βρίσκεται στα ύψη, τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στα όρια τους, ενώ οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις αναβάλλονται, όπως εκτιμά ο Φρέντερικ Σέφερ από τη γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos. Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's τιμωρεί τις οικονομικές αποφάσεις που ελήφθησαν στη Γαλλία τον περασμένο χρόνο από τον Φρανσουά Ολάντ. Είδαν πολύ προσεκτικά τι ακριβώς αποφασίστηκε. Οι μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό δίκαιο, στον τομέα των υπηρεσιών και την αγορά εργασίας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν. Αυτά που πηγαίνουν όλα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν, αφορούν βέβαια και την ελληνική οικονομία, που βέβαια δεν έχει καμία σχέση σε μέγεθος με την γαλλική, με το βιομηχανικό κολοσσό της Γαλλίας. Εμείς δεν είμαστε πλέον βιομηχανία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ελληνική βιομηχανία, είμαστε απλοί μεταπράτες. Η Γαλλία έχει παραβιάσει επανειλημμένα τα όσα προβλέπει η συνθήκη του Μάστριχτ για το έλλειμμα. Φέτος ξεπέρασε το 4%. Για το 2014 προβλέπεται μείωση των κρατικών δαπανών. Πρόκειται να αποχωρήσει και πολύ κάτω από το επιτρεπτό όριο του 3%. Αυτό δεν έχει σχέση με τους Ολάντ ή Σαρκοζή, αλλά με το γεγονός ότι οι γαλλικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα. Σημειώνουν μικρά κέρδη, συχνά δεν παράγουν καλά προϊόντα, επιπλέον όμως είναι πολύ υψηλό το μη μισθολογικό κόστος, οι εισφορές δηλαδή. Τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι μικρά. Έτσι δεν μπορούν να επενδύσουν πολλά προκειμένου να προσφέρουν και υψηλότερης ποιότητας προϊόντα. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο δημοσίευμα που αναφέρει ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει σε πρωτοφανή βαθμό τη δυνατότητα των Ευρωπαίων να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Εδώ είναι που μιλάμε για γενίκευση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Η κατάσταση στην Ελλάδα περιγράφεται ως η χειρότερη σε σχέση βέβαια με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το χαμηλότερο βαθμό ανταπόκρισης στις οικονομικές τους υποχρεώσεις σε σύνολο 21 χωρών παρουσιάζουν οι πολίτες της Ελλάδας. Σύμφωνα με έρευνα της Ολλανδικής Εταιρείας Έρευνας Αγοράς Trendbox για λογαριασμό της Διεθνούς Εισπρακτικής Εταιρείας Instrum Justicia, πάνω από περισσότερο από 40% των ερωτηθέντων Ελλήνων δηλώνει ότι δεν έχει αρκετά χρήματα για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Εμείς να βλέπουμε τους Γάλλους διαδηλωτές, γιατί εδώ έχουμε ξεχάσει και τι θα πει διαδήλωση. Δηλαδή, όσες διαδηλώσεις καλούν τα κόμματα κτλ., υπάρχει μια αδιαφορία, μια κόπωση πλέον για κάποιους που θεωρούν ότι είναι μάταιο να κατέβουν και στις διαδηλώσεις. Συνήθως το 38% των Ελλήνων δανείζεται χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς του, γράφει αυτή η έρευνα του Ολλανδικού Ινστιτούτου, και συνήθως απευθύνονται σε μέλη της οικογένειας και φίλους, ενώ πολλοί επιβαρύνουν δυσανάλογα τις πιστωτικές τους κάρτες. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, αναφέρουν οι συντελεστές της έρευνας. Το 67% συμφωνεί ότι οι λογαριασμοί θα πρέπει να εξοφλούνται εμπρόθεσμα. Ωστόσο, το 57% αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να ανταπεξέρχεται κάθε μήνα στις υποχρεώσεις του. Η απώλεια της θέσης εργασίας και οι περικοπές στους μισθούς είναι μακράν οι κυριότεροι λόγοι των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, αλλά και οι άλλοι Ευρωπαίοι, περιέχονται σε αυτά τα συμπεράσματα της έρευνας. Ως εξίσου σημαντικός λόγος αναφέρεται η αύξηση της φορολογίας εισοδήματος, το ΦΠΑ κλπ., καθώς και οι τιμές του πετρελαίου. Μόνο το 1/3 των ερωτηθέντων αισθάνονται ότι έχει τον έλεγχο των οικονομικών του. Οι 7 στους 10 πιστεύουν ότι περισσότεροι από το 50% των συμπατριωτών τους αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς του. Ας πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα, με την έννοια ότι αρκετά ασχοληθήκαμε με τα οικονομικά πράγματα. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο γράφημα
που για την ΕΡΤ και θα ήθελα να το δείξουμε αυτό. Είναι γράφημα που έχει κάνει η Ελένη Ηλιοπούλου, να πούμε και το όνομα της γραφίστας. Στις 27 και 28 Νοεμβρίου συνεδρίασε σε Βρυξέλλες η Επιτροπή των Αντιπροσώπων της Uni-May Europe. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΠΕΡΤ ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στην ΕΡΤ. Ακόμα υπάρχουν ειδήσεις από την ΕΡΤ και δραστηριότητες. Στο διήμερο έγινε απολογισμός των δράσεων και ενεργειών της Uni-May Europe. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΠΕΡΤ ενημέρωσε το συνέδριο για τον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ εναντίον στο μαύρο, εναντίον στον κυβερνητικό έλεγχο της ενημέρωσης, έναν αγώνα για την ελευθερία της έκφρασης, του λόγου και του πολιτισμού. Τόνισε την ανάγκη στήριξης και αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους των ραδιοτηλεοπτικών φορέων που αντιμετωπίζουν ανάλογες επιθέσεις όπως στη Βαλένθια της Ισπανίας, στη Τσεχία και στην Πορτογαλία. Αναφέρθηκε στην αταλάντευτη απόφαση των εργαζομένων στην ΕΡΤ για συνέχιση αυτού του αγώνα, ώσπου να υπάρξει τελική τους δικαίωση και να λειτουργήσει πάλι η ΕΡΤ, το μοναδικό πραγματικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο και που συμμερίζεται τον αγώνα του δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού για να απαλλαγεί από τα όλα μνημονιακά μέτρα και τις αντιλαϊκές πολιτικές. Θα ήθελα τώρα να δούμε ένα φιλμάκι, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από την Coca-Cola. Δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα δούμε, ούτε δυσφήμιση, είναι μια πραγματικότητα. Ιδίως για όσους έχουν παιδιά, τα παιδιά λατρεύουν φυσικά το ειδίποτο αυτό, το οποίο είναι πολύ περισσότερο ειδί από το αναμενόμενο. Μπορούμε να βλέπουμε το φιλμ. Το έβγαλε το BBC, έχει τον πρόεδρο της Coca-Cola στην Ευρώπη, ο Τζέρεμι Πάξμαν, και ο James Quincy παραδέχτηκε ότι οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τα περιεχόμενα σε θερμίδες των προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό, θα δούμε και ένα γράφημα, πόση ζάχαρη περιέχει ένα κουτί Coca-Cola. Του το δείχνει ένα κουτί Coca-Cola και μετά το αδειάζει. Ένα κουτί τέτοιο Coca-Cola περιέχει 24 φακελάκια ζάχαρη. Είναι ένα, νομίζω, τρομερό ποσό. Το BBC δεν έχει την ανάγκη, βέβαια, της διαφήμισης Coca-Colas, ούτε αυτό αποτελεί δυσφήμιση για τον Βρετανικό οργανισμό, ότι θέλει να δυσφημίσει το προϊόν, απλώς θέλει να ενημερώσει, κάνει μια πάρα πολύ σωστή ενημέρωση στους καταναλωτές. Θα δούμε τώρα που θα αδειάσει το ποτήρι με την Coca-Cola, αυτό που αγοράζουμε συνήθως να πηγαίνουμε στους κυματογράφους ή στα γήπεδα. Και κοιτάξτε πόσα φακελάκια ζάχαρη περιέχει ένα ποτήρι Coca-Cola. Το μικρό ποτήρι, γιατί το μεγάλο περιέχει ακριβώς τα διπλάσια φακελάκια ζάχαρη. Ο James Quincy παραδέχτηκε ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Χρειάζεται ίσως αυτή η ενημέρωση. Κοιτάξτε τι περιέχει το μεγάλο κουτί της Coca-Cola. Φανταστείτε να πιει κάποιος διαβητικός ένα ποτηράκι μικρό Coca-Cola. Το πάνε με κόμμα μετά. Με αυτό το φιλμάκι το ενημερωτικό θέλουμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή του τρελού κόσμου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους κριτικούς. Να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό μήνα, μια καλή εβδομάδα. Έρχονται και οι γιορτές των Χριστουγέννων. Θα τα πούμε όμως πάλι αύριο. Γεια σας.